Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην πρώτη διαδικτυακή συνέντευξη αυτών των εκλογών εκ μέρους της εφημερίδας Αυγής και της ιστοσελίδας avgi.gr. Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να καταφέρουμε να απαντήσουμε σε όσες περισσότερες ερωτήσεις γίνεται, γιατί από ό,τι έμαθα είναι χιλιάδες. Είναι χιλιάδες. Να πω ενημερωτικά ότι μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 5.000 ερωτήσεις. Να πω ακόμα ότι αυτή δεν είναι η πρώτη διαδικτυακή συνέντευξη που δίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Για την ακρίβεια, είναι ο πρώτος που ξεκίνησε αυτού του είδους τις συνεντεύξεις κατευθείαν με τους χρήστες του Twitter και του κοινωνικού διαδικτύου το 2008. Έκτοτε μεσολάβησαν, κύριε Πρόεδρε, 4 ή 5, αν θυμάμαι καλά, διαδικτυακές συνεντεύξεις. Και τώρα η Αυγή, η ιστορική εφημερίδα της αριστεράς, κάνει το βήμα και ανοίγει μέσα από τον ιστότοπό της σε αυτή τη νέα μορφή δημοσιογραφίας. Να πω για τη διαδικασία ότι τις ερωτήσεις δεν τις έχει επιλέξει η Αυγή. Αυτό που έχει συμβεί, όπως ανακοινώθηκε και στην ιστοσελίδα της Αυγής χτες, είναι ότι υπάρχει μια συντακτική ομάδα η οποία αποτελείται από χρήστες του πολιτικού Twitter. Αυτό σημαίνει και πολίτες και κάποιους δημοσιογράφους, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια έχουν παρουσία, αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών χώρων, δεν αντιπροσωπεύουν ένα πολιτικό χώρο. Και γι' αυτό οι ερωτήσεις που θα έρθουν είναι αντιπροσωπευτικές πολλών διαφορετικών ρευμάτων σκέψης. Και με αυτό θα ήθελα να περάσουμε κατευθείαν στην πρώτη ερώτηση. Είναι αυτές εδώ ή άλλες? Είναι αυτές, είναι αυτές που περιμένουμε. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν που εγώ βλέπω, κύριε Πρόεδρε, είναι τι θα κάνετε με τους φορολογικούς συντελεστές των επιχειρήσεων. Όπως ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Σαμαράς έχει δηλώσει ότι σταδιακά θα μειώσει τους συντελεστές των επιχειρήσεων. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει επίσης υπεποίθηση ότι υπερφορολογούνται οι επιχειρήσεις. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα ποια είναι? Καταρχάς, εμείς θέλουμε να διευρύνουμε τη φορολογική βάση. Δεν θέλουμε να αυξήσουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της χαμηλής απόδοσης των εσόδων στα δημόσια ταμεία, βλέποντας ότι τα τελευταία μόλις 2,5 χρόνια, από το 2012 έως το 2015 που είμαστε τώρα, όσο διαρκεί αυτή η Βουλή, έχουν περάσει 48 ΦΕΚ, άρα 48 διαφορετικές νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούν το φορολογικό σύστημα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ το μεγάλο πρόβλημα για αυτούς που πραγματικά θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα. Δεν είναι υψηλή φορολογία αυτό που τους εμποδίζει. Άλλωστε, η αλήθεια είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ήταν και μία από τις βασικές αιτίες δημιουργίας των ελλειμμάτων που μας οδήγησαν στην κρίση, υπήρχε ένα τεράστιο ζήτημα φόρο διαφυγής, φόρο αποφυγής. Και το οποίο εντοπίζονταν κυρίως σε ορισμένους, λίγους, πολύ λίγους επιχειρηματικούς ομίλους που έβρισκαν τον τρόπο και συνεχίζουν να βρίσκουν τον τρόπο της φοροαποφυγής μέσα από τις λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές, μέσα από τις offshore εταιρείες και μέσα από μια σειρά άλλες παράνομες δραστηριότητες. Άρα για μας το ζήτημα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής είναι κυρίως ζήτημα πολιτικής βούλησης. Θέλουμε ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, δίκαιο, με προοδευτική κλίμακα. Δεν έχουμε στόχο να αυξήσουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Έχουμε στόχο να διευρύνουμε τη φορολογική βάση. Μάλιστα. Εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω επί της διαδικασίας ότι ο δικός μου ρόλος δεν είναι τόσο πολύ να σας κάνω ερωτήσεις, να επιμένω, όσο να σας προωθήσω όσο περισσότερες ερωτήσεις γίνεται, μιας και είναι πάρα πολλές. Και εγώ πρέπει να απαντάω όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να απαντήσουμε σε περισσότερες. Εσείς θα ήταν καλό να απαντάτε όσο πιο σύντομα. Επομένως, θα περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Είμαστε στη θεματική οικονομία. Μπορεί να μην την τηρήσουμε αυτή τη θεματική, αλλά να μιλήσουμε για τους πληστηριασμούς. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους πληστηριασμούς? Αν θα προχωρήσει δηλαδή στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας ή αν θα... Νομίζω ότι το έχουμε ήδη ξεκαθαρίσει. Είναι από τις σημαντικές μας προτεραιότητες. Με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, κανένα σπίτι, καμία πρώτη κατοικία δεν πρόκειται να βγει στον πληστηριασμό. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη είναι το σύνθημά μας και το εννοούμε. Ναι. Έχουμε καταθέσει ήδη στη Βουλή δύο σχετικές νομοθετικές τροπολογίες. Καταψηφίστηκαν δυστυχώς. Πρέπει να το γνωρίζουν όσοι μας παρακολουθούν ότι μέχρι το 2014
υπήρχε προστασία έναντι των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Από το 1η-1η του έτους που τρέχουμε δεν υπάρχει προστασία. Υπάρχει ένας νόμος που δίνει την ευχέρεια στις τράπεζες, δυστυχώς. Εμείς θα παρεύουμε νομοθετικά στο ζήτημα αυτό. Και να πω και κάτι άλλο. Σήμερα ήρθε στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Ραχώη, προκειμένου να στηρίξει τον κύριο Σαμαρά. Να συμπτύξουν μια συμμαχία πολιτική. Διότι και ο κύριος Ραχώη αντιμετωπίζει, λίγο αργότερα θα αντιμετωπίσει το ίδιο θέμα. Θα χάσει την εκλογική μάχη από μια ανερχόμενη δύναμη στην Ισπανία που θέλει να καταργήσει τη λιτότητα, το Podemos. Δηλαδή για το Podemos. Στην Ισπανία, λοιπόν, το θέμα των πληστηριασμών, ο φίλος του κύριου Σαμαρά, ο κύριος Ραχώη, όχι μόνο δεν έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα, αλλά οι πληστηριασμοί είναι μια πραγματικότητα. Και χάνουν την πρώτη τους κατοικία πολίτες από τη μεσαία τάξη, από χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, ακριβώς επειδή υπάρχει η αναλγησία των τραπεζών και μια κυβέρνηση φιλικά προσκύμενη στην εδώ Νέα Δημοκρατία, η δεξιά κυβέρνηση της Ισπανίας, που δεν έχει κάνει τίποτα για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Θα έρθει και στην Ελλάδα αν ο κύριος Σαμαράς προωθήσει τα σχέδιά του για τη συνέχεια των μνημονίων. Με τον ΣΥΡΙΖΑ, πληστηριασμός πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει. Με αυτούς όμως που έχουν ήδη δρομολογηθεί, κύριε Πρόεδρε. Θα επανεξετάσουμε, κάθε διαδικασία στη βάση της νέας νομοθεσίας που θα προκύψει από τη νέα Βουλή. Μετά τις προγραμματικές δηλώσεις θα υλοποιήσουμε, θα νομοθετήσουμε όλα όσα έχουμε εξαγγείλει και θα φροντίσουμε ώστε να εντάσσονται και αυτές οι περιπτώσεις. Στην ίδια κατηγορία, λοιπόν, ο χρήστης Diama 15 ρωτάει για τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης και συγκεκριμένα ρωτάει αν πρόκειται να καταργήσετε το ΦΠΑ σε αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης. Κοιτάξτε, εμείς θα έρθουμε να αντιμετωπίσουμε την υπερφορολόγηση. Έχουμε στόχο να μειώσουμε το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Και θέλω να πω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έρχεται να υποσχεθεί πράγματα που δεν μπορεί να κάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Θεσσαλονίκη, το εξαγγείλαμε αυτό και ήταν πάρα πολύ ειλικρινές, λέει στον ελληνικό λαό όχι αυτά που θέλει, αλλά αυτά που μπορεί. Και θα ήταν τελείως λάθος να δημιουργηθεί μια αίσθηση, λανθασμένη αίσθηση, ότι με το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση δεν θα πληρώνει κανένας φόρος. Με το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση θα διάσουν τα δημόσια ταμεία. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε στην αναδιανομή του πλούτου. Αναδιανομή του πλούτου σημαίνει να πληρώνουν φόροι όλοι, να πληρώνουν φόρους όλοι, να πληρώνουν περισσότερο οι έχοντες και κατέχοντες, να υπάρχει αναλογική φορολόγηση. Αλλά το «δεν πληρώνω φόρους» είναι μια λογική που δεν βοηθάει ένα κράτος να σταθεί στα πόδια του. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας και κυρίως να στηρίξουμε και κοινωνικές δομές που σήμερα υπολειτουργούν διότι δεν έχουν χρηματοδότηση εξαιτίας του γεγονότος ότι η λιτότητα τα έχει διαλύσει όλα. Κοινωνικές δομές, νοσοκομεία, το σύστημα υγείας, αν δεν πληρώνουμε τους φόρους μας, δεν μπορούν να σταθούν αυτές οι απαραίτητες κοινωνικές δομές και στο τέλος την πληρώνουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε, για παράδειγμα, σε ιδιωτικά θεραπευτήρια ή να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μέσος άνθρωπος σήμερα.